Καλημέρα σας. Θέλω και από την πλευρά μου να συγχαρώ το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας για την προσπάθεια που κάνει έγκαιρα, προκαταβολικά, πριν φτάσουμε πάλι να κλαίμε, με επιστημονική τεκμηρίωση να αναδείξει το σοβαρό πρόβλημα της προστασίας των δασών. Γιατί οι δασικές πυρκαγιές αποτελούν μεν ένα φυσικό οικολογικό φαινόμενο, ωστόσο τις τελευταίες δεκαετίες έχουν αναγορευτεί στο μεγαλύτερο ίσως πρόβλημα των ελληνικών δασικών οικοσυστημάτων, δηλαδή της δραχοκοκαλιάς του χερσαίου φυσικού οικοσυστήματος. Αυτό είναι αποτέλεσμα της πολιτικής και αποτέλεσμα της πολιτικής που ασκούσαν όλες οι μέχρι σήμερα κυβερνήσεις. Η αντιπυρική προστασία των δασών είναι πολιτικό ζήτημα. Πολιτικές είναι επίσης οι ευθύνες των κυβερνήσεων για τις τραγικές καταστροφές. Η συμπεριφορά της φωτιάς σε ένα δάσος παρουσιάζει πολλές ιδιαιτερότητες εξαιτίας της σύνθεσης και της δομικής συγκρότησης του πολύπλευρου δασικού οικοσυστήματος, οπότε δεν έχει σχέση με την κοινή κατάσβεση μιας πυρκαγιάς σε ένα κλειστό χώρο και δεν μπορεί, δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται κατά ανάλογο τρόπο. Η αντιμετώπιση της πυρκαγιάς, των δασικών πυρκαγιών, αποτελεί ή πρέπει να αποτελεί μέρος της ολοκληρωμένης διαχείρισης και προστασίας των δασών και του φυσικού περιβάλλοντος. Οπότε, για να αντιμετωπιστεί ολοκληρωμένα το πρόβλημα, πρέπει να εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο ανάπτυξης και διαχείρισης των δασών και της διαχρονικά ασκούμενης κυβερνητικής πολιτικής γης και χρήσης γης, περιβάλλοντος και της δασικής πολιτικής. Δυστυχώς, στην Ελλάδα έχουμε μια παγκόσμια επιστημονική πρωτοτυπία. Όχι μόνο έχει διαχωριστεί η πρόληψη από την καταστολή, αλλά έχουν διαχωριστεί νομοθετικά τα δασικά οικοσυστήματα σε δάση, δασικές εκτάσεις και χορτολιβαδικές. Τη στιγμή που από οικολογική άποψη δεν υφίστανται οι έννοιες αυτές, καθώς δάση, δασικές εκτάσεις και γυμνές εκτάσεις που περικλείουν θεωρούνται ενιαία οικοσυστήματα. Ο δασικός χώρος είναι ενιαίος και αδιάσπαστος. Διέπεται από ξεχωριστούς κανόνες λειτουργίας, με αλληλεπιδράσεις χλωρίδας και πανίδας, και γι' αυτό το λόγο πρέπει να διαχειρίζεται ενιαία. Αυτός ο διαχωρισμός έγινε για να μπορούν πιο εύκολα να αξιοποιηθούν για αλλότριους σκοπούς. Βλέπε οικόπεδα, εργοστάσια, αποθήκες, τουριστικά συγκροτήματα κλπ. Διαχρονικά, ιδιαίτερα μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι δασικές πυρκαγιές αποτέλεσαν ένα εργαλείο στα χέρια όσων ήθελαν να σφετεριστούν δημόσιες εκτάσεις. Ιδιαίτερα σε περιαστικές και τουριστικές περιοχές και οι δασικές εκτάσεις είναι ακριβώς αυτή η περίπτωση. Οι εμπρισμοί μαζί με τα άγνωστα αίτια, δηλαδή ανεπιβεβαίωτοι εμπρισμοί, αποτελούν σύμφωνα με τα στοιχεία της δασικής υπηρεσίας για την 25ετία 1974-1998 το 60-65% των αιτιών και καταστρέφουν το 85% των καμένων εκτάσεων. Μα και μετά τις καταστροφικές φωτιές, οι περισσότερες καμένες δασικές εκτάσεις κυρίως και τα δάση δεν κηρύσσονταν αναδασωτές, με πρόφαση ασάφειες ιδιοκτησιακού χαρακτήρα και έτσι άλλαζαν χρήση, χαρακτήρα και ιδιοκτήτη. Από κρατικές μη καταγραμμένες μετατρέπονταν σε ιδιωτικές με εκατοντάδες χιλιάδες αμφισβητούμενα συμβόλαια. Συνέβαλε σε αυτό και η μη καταγραφή της κρατικής δασικής περιουσίας, η διαχρονικά η θελημένη έλλειψη εθνικού κτηματολογίου και δασολογίου που καθιστούσε και καθιστά δυνατή την εκχέρσωση, καταπάτηση, αλλαγή ιδιοκτησίας σε μη καταγραμμένα κρατικά δάση και δασικές εκτάσεις και την οικειοποίηση καμένων κρατικών δασικών εκτάσεων με σκοπό την παράνομη ή νόμιμη αλλαγή της χρήσης τους, γεγονός που έδινε ένα ισχυρό κίνητρο στους εμπριστές στο πλαίσιο της δράσης και του κατασκευαστικού κεφαλαίου. Το ζήτημα των δασικών πυρκαγιών αντιμετωπίστηκε, όσο αντιμετωπίστηκε, κύρια σαν ένα διαχειριστικό οικονομικό πρόβλημα, ακόμη και όταν οι κυβερνήσεις εμφανίζονταν ότι προσπαθούν να πάρουν μέτρα, και όχι σαν ένα οικολογικό ζήτημα που επιπλέον στερεί πόρους
από την μελλοντική ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα. Αποκορύφωμα, αποτελεί η αντιεπιστημονική διάσπαση της ενιαίας διαχείρισης των δασών με το διαχωρισμό της πρόληψης από την καταστολή και την μεταφορά της αρμοδιότητας της δάσου πυρόσβεσης από τη δασική υπηρεσία στο πυροσβεστικό σώμα το 1998. Από την πρώτη χρονιά εφαρμογής του μέτρου, ο αριθμός των καμένων εκτάσεων αυξήθηκε δραματικά και συνεχίζει να αυξάνεται. Μειώθηκαν ίσως τα έξοδα δασοπυρόσβεσης, αλλά τα αποτελέσματα είναι τραγικά. Αξίζει ωστόσο να σημειωθεί ότι αμέσως μειώθηκαν και οι υλοτομούμενες ποσότητες ξυλίας με τη μείωση των χρημάτων της δασοπυρόσβεσης, μειώνοντας αντίστοιχα και τα ήδη πενιχρά κρατικά έσοδα από την πώληση ξυλίας. Είναι ίσως ορθό ότι λόγω αδυναμίας διαχείρισης έχουμε υπερσυσσόρευση βιομάζας, καύσιμης ύλης δηλαδή στον υπόρροφο των δασών, αυξάνεται η καύσιμη ύλη και ευνοούνται οι πυρκαγιές. Αν όμως γινόταν ορθή διαχείριση, δηλαδή προστασία και εκμετάλλευση, θα μπορούσαμε να πετύχουμε το φαινομενικά αναπόφευκτο. Να έχουμε και την πίτα, το δάσος ολάκερη, και το σκύλο, δημόσια έσοδα δηλαδή, σχετικά χορτά του. Ακόμη και αυτή την κατάσταση της υπερσυσσόρευσης καύσιμης ύλης, η κυβέρνηση την χρησιμοποιεί ως επιχείρημα για να παραδώσει την διαχείριση των δασών σε ιδιώτες. Το πρόβλημα όμως έτσι μάλλον θα επιδεινωθεί. Ο επιχειρηματίας, όταν μπαίνει στο δάσος, επιζητά τη μεγιστοποίηση του κέρδους με την απόλυψη των μεγαλύτερων δυνατών ποσοτήτων στην μικρότερη δυνατή επιφάνεια. Αυτή η συνθήκη όμως είναι το κριτήριο του σημερινού δρόμου ανάπτυξης της εκμεταλλευτικής κοινωνίας που ζούμε. Οι πιθανοί έλεγχοι της υποστελεχωμένης δασικής υπηρεσίας, αν γίνουν, θα αποτελούν το άλοθη των αντιδασικών ληστρικών επιλογών. Επομένως, η κυβέρνηση είναι που βάζει το λύκο να σώσει τα πρόβατα. Να εξυπηρετεί δηλαδή τις κερδοφόρες επιδιώξεις των ξυλοβιομηχάνων και ξυλεμπόρων και να αίρει την προστασία των δασικών εκτάσεων. Κάτω λοιπόν από τις δεδομένες συνθήκες, αποκτά τεράστια σημασία η πρωτοβουλία του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Αναδεικνύει την αιτία, είναι τεκμηριωμένη και επιβεβαιώνει συμπληρωμένο το σύνθημα ότι ακόμη και στην περίπτωση του δασικού πλούτου, μόνο ο λαός σώζει το λαό και το περιβάλλον στο δρόμο της ανατροπής. Σας ευχαριστώ.